Ελαβιωτικής Εκύκλειος, ως ευσεβής χριστιανούς της Καθημάσης Ιεράς Μητροπόλεως. Θέμα, έλανος της αγάπης. Αγαπητοί μου αδελφοί, καθώς διανύουμε την προεόρτια περίοδο του Χριστουγέννου και μας κατακλείζει η προσδοκία της παρουσίας του Θεού στον κόσμο μας, ετοιμαζόμαστε πνευματικά για συνάντηση με τον Κύριό μας, ο οποίος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση για να μας δώσει τη δυνατότητα της κοινωνίας μαζί Του και να αναδείξει τη θεϊκή προοπτική μας. Ο δρόμος που ανοίγει ο Χριστός με τον ερχομό Του στο ταραγμένο κόσμο μας περπατιέται με ταπείνωση και υπομονή, με πίστη και ελπίδα, με εθελοντική προσφορά και αλληλεγγύη, με αισθήματα αμοιβαίας κοινωνίας και αγάπης. Είναι ανάγκη να ζήσουμε ως αδελφοί που μοιραζόμαστε τα δώρα του Θεού. Σίγουρα η φτώχεια, η δυστυχία, ο πόνος και η ανάγκη περισσεύουν στις μέρες μας. Δεν μπορούν όμως να μας συντρίψουν αν δεν είμαστε μεταξύ μας ξένοι και αδιάφοροι. Τέτοιες μέρες το μάτι της καρδιάς μας πέφτει πάνω σε αδελφούς μας που εντελώς απρόσμενα έμειναν δίχως εργασία, που καθημερινά αγωνιούν για τον επιούσιον και στερούνται τα βασικά, που δυσκολεύονται για την επιβίωσή τους, που τους αδίκησε το κοσμικό σύστημα, που κινδυνεύει η αξιοπρέπειά τους. Κάνοντας το πρόβλημά τους και δικό μας πρόβλημα, τους νιώθουμε ως πάσχοντες αδελφούς του Χριστού. Μας είναι αδύνατο να χαρούμε όταν κάποιοι στερούνται. Η καλύτερη άμυνα και η μεγάλη μας δύναμη είναι η πολύ και κρυμμένη αγάπη που υπάρχει στις καρδιές μας. Αυτή μπορεί να κάνει τις μέρες μας άγιες και χαρμόσυνες και να μεταμορφώσει τους άλλους σε αδελφούς και τον κόσμο μας σε οικογένεια. Αυτός είναι και ο λόγος που φέτος περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά είναι επιτακτική η ανάγκη να συμμετάσχουμε με ολοπρόθυμη διάθεση και ζεστή καρδιά στο καθιερωμένο πλέον έλανο της αγάπης, από το προϊόν του οποίου ανακουφίστηκαν εκατοντάδες οικογένειες και πολύ περισσότεροι αδελφοί μας. Οι διακονητές του Εράνου της Αγάπης και εφέτος θα περιέλθουν κάθε γωνιά της Μητροπόλεώς μας από τις 16 έως τις 22 Δεκεμβρίου και θα χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα. Η διακριτική παρουσία τους είναι η επίσκεψη του Χριστού στο σπίτι και στη ζωή μας. Να τους δεχθούμε ως την μεγαλύτερη ευλογία της χρονιάς, ως την καλύτερη ευκαιρία της αγάπης μας. Αξίζει, αδελφοί μου, να απλώσουμε τα χέρια και να ενώσουμε τις καρδιές μας. Αξίζει όσο τίποτα άλλο. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, ο Θεός να είναι μαζί μας με τα εορτίων προσρήσεων και πολίστησεν Κυρίου Αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Ελαβριωτικής Νικόλαος. Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην ενορία μας ο Έρανος της Αγάπης. Η ενορία μας οργανώνει μεγάλη χριστουγεννιάτικη έκθεση ορθόδοξου παιδικού και εφηβικού βιβλίου, η οποία θα λειτουργεί στο πνευματικό κέντρο της ενορίας μας από την 5η 14 Δεκεμβρίου έως την ερχόμενη Κυριακή 17 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα λειτουργίας της εκθέσεως θα είναι το εξής: 5η έως και Κυριακή κάθε πρωί ώρα 10 έως 12 και Παρασκευή και Σάββατο το απόγευμα ώρα 5 με 7. Σκοπός της εκθέσεως αυτής είναι να φέρει όλους μας πιο κοντά στο κατάλληλα επιλεγμένο και ωφέλιμο βιβλίο και να μας βοηθήσει ώστε να νιώσουμε το βαθύτερο και αληθινό νόημα της εορτής των Χριστουγέννων. Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε. Αύριο Δευτέρα, ώρα 5 το απόγευμα, θα τελεστεί ο εσπερινός στο παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνος. Και Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου, ώρα 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνος και στην Παναγία μας. Την 5η 14 Δεκεμβρίου στο ναό μας θα τελεστεί ώρα 4 το απόγευμα ο εσπερινός της εορτής του Αγίου Ελευθερίου και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, ώρα 5:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η ομιλία στο ναό μας με ομιλητή τον πατέρα Ανδρέα Κονάμο. Θέμα: ετοίμασε την καρδιά σου να χωρέσει τον αχώρητο. Amen.